Έχουμε ένα διανυσματικό χώρο και τα διανύσματα V1, V2, VN είναι γραμμικά ανεξάρτητα και παίρνουμε ένα γραμμικό συνδυασμό όπου το λάτα, οι συντελεστές είναι διάφοροι του μηδενός. Τότε το σύνολο βγάζουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Όλα είναι διαφορετικά από τον ίδιο. Όλα είναι διαφορετικά, εσύ. Τι κάνουμε. Διώχνουμε ένα από αυτά, το V4, για να δείτε πώς πάει. Άμα καταλάβετε την ιδέα, μετά μπορείτε να το διώχνουμε. Διώχνουμε το V4 και αναρωτιόμαστε αν το V1, V2, V3, V4, όχι, V5, είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τι θα λέγατε, για σκεφτείτε το γενικό. Το 4 είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Ναι. Διώχνουμε το 1 και βάζουμε στη θέση του ένα γραμμικό συνδυασμό που οι συντελεστές είναι διαφορετικό από το 5. Άρα είναι γραμμικά, τι λες για γιατί θα πάρουμε, για να ελέγξουμε ότι θα πρέπει να κάνει εξάρτητα, θα πούμε λάμδα 1. Ξι 1, πάρουμε ξανά το λάμδα 1. Ξι 1 επί 1. Ξι 2 επί 2. Ξι 2 επί 2. Ξι 3 επί 3. Και ξι 4 επί β. Ξι 5 επί β 5 ίσο με το 0. Ναι, και τώρα στη θέση του β θα βάλουμε το παραπάνω, το λάμδα 1. Άρα, ξι 1, β 1, ξι 2, β 2, και ξι 4, επί λάμδα 1, β 1, και λάμδα 2, β 2, και λάμδα 3, β 3. Και λάμδα 5 και 5. Συν. Συν 5, δε 5 ίσο με το 0. Και κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων, έτσι. Ομοδοποίηση. Ο συντελεστής του V1 ποιος είναι. Είναι ξι 1, αλλά έχουμε και αλλού V1. Συν ξι 4 επί λάμδα 1. Το δε λες. Συν. Αυτό είναι το V1. V2 επί ξι 2 συν ξι 4 επί λάμδα 2 συν V3 επί ξι 3 συν ξι 4 επί λάμδα 3 συν V4 με 4 τι έχει V4 μόνο έχει το ξι 4 επί ξι 4 επί λάμδα 4 συν V5
ξι5, ξι4, επί λάμδα5 ίσο με το 0. Όμως η υπόθεση τι είναι, ότι τα βέλη... Άρα αυτό θα είναι 0, αυτό 0, αυτό 0, αυτό 0 και αυτό 0. Μετά τι συνεχώς συνεχίζουμε. Μετά λέμε ότι επειδή ήταν ανεξάρτητα από την αρχή, τότε έχουμε το λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3, λάμδα 4, λάμδα 5, είναι αλληλεγγύα. Είναι. Ναι, αυτό. Επειδή τα V1, V2, V3, V4, V5 είναι 0, είναι όλα μηδενικά. Όλοι συντελεστές. Αλλά και το λάμδα 1, λάμδα 2, μόνο συντελεστικά. Γιατί. Αυτό που βγάζουμε είναι ότι οι συντελεστές αυτό είναι 0, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Από τα παραπάνω, από την αρχή, την αρχική υπόθεση. Η αρχική υπόθεση, κάτσε μου. Η αρχική υπόθεση λέει ότι το σύνολο V1, V2, V3, V4, V5 είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Ναι, αλλά εδώ λέει V, κάνουμε ένα γραμμικό συνδυασμό αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι συντελεστές είναι 0. Ίσα-ίσα λέμε η συνθήκη λέει ότι κανένας από τα λάμδα δεν είναι 0. Εντάξει. Λέγεται. Πώς το σκέφτεστε. Πώς από εδώ, που είναι 0 όλα αυτά, είδατε. Όλοι οι συντελεστές είναι αυτοί είναι 0. Γιατί κολλάτε. Γιατί όλοι αυτοί είναι 0. Όχι γιατί. Είναι 0 αφού είναι γραμμικά το V. Ρωτάτε την κατάλογο. Ωραία, είναι 0. Γιατί δεν λέτε τίποτα. Το V1, V2, V3, V4, V5 από υπόθεση είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα γραμμικό συνδυασμό με το 0, άρα όλοι οι συντελεστές όλα αυτά τα κόκκινα είναι 0. Μετά τι κάνω. Μετά τώρα θα λύνουμε τις εξίσους προκύπτουν από όλα αυτά τα μερικά. Τι εξίσους προκύπτουν. Ξι1. Κι αν είναι πολύ, είναι κάποιο. Τα λύνω μαζικά. Άρα δηλαδή ξι1 σου 0, ξι2 σου 0, ξι3 σου 0, όλοι δηλαδή. Δεν είναι ξι1, αυτό είναι. Άρα λοιπόν. Ξι1 συν κάτι. Ξι2 συν κάτι. Ναι, συν όμως όλα τα στέλνει στο πρόβλημα 0. Μήπως... Άρα βγαίνει 0 με το μάτι. Υπάρχει κάτι εκεί πέρα που αμέσως μας οδηγεί. Το λάμδα 1 θα είναι. Τι λες. Πρέπει να δούμε εκεί πέρα εκείνο που έχει το 64 και λάμδα 4. Να δούμε έτσι, πράγμα. Και... Άρα τι. Άρα, αυτό πρέπει να... Έχουν όμως υπόθεση. Η υπόθεση λέει ότι κανένα από τα λάμδα δεν είναι 0. Άρα το ξύχα. Αυτό τώρα που δεν έχει συν και τα λοιπά, αυτό θα είναι 0. Λόγω γραμμικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή ξι4 επί λάμδα 4 είναι 0. Ναι, αλλά το λάμδα 4 είναι διάφορο το 0ος, η αρχή. Του ντόμινο. Ακριβώς. Συνεπάγεται το ξι4 ίσως με το 0. Αφού όμως το ξι4 είναι 0, για να δούμε τη σχέση πάλι εδώ. Αφού το ξι4 είναι 0, τι έχουμε. Έχουμε ξι1 εδώ ίσως με το 0, ξι2 ίσως με το 0, από τον ντόμινο το 0, ξι3 ίσως με το 0 και ξι5. Αυτό γιατί δεν το βλέπω. Γιατί όλο δεν έχω δεν το ξέρω. Μα, αποδεικνύεται ότι δεν το ξέρω. Δεν μπορεί να πέσει κάτι τέτοιο και να... Ωραία. Αυτό πώς σας φάνηκε, δηλαδή από άποψη δυσκολίας που έχεις. Το έγραφες. Θα έβγαινε με θεωρία. Θα έβγαινε. Το ζήτημα είναι όμως να είναι και κάπως γρήγορο. Αυτό δεν είναι η πρώτη άσκηση. Όχι, αυτό ήταν από το θέμα πρώτο. Πρώτη άσκηση. Από το θέμα πρώτον, το πρώτο ερώτημα. Σου φάνηκε πολύ εύκολο πιστεύω, αν είσαι το δεύτερο ερώτημα λέει ότι έχουμε ένα διανυσματικό χώρο, δυο υποσύνολα του V και το υπόχωρο που παράγεται από το S ίσως ούτε με τον υπόχωρο που παράγεται από το T. Τότε ίσως ούτε S ίσως τάφ. Σε 30 δευτερόλεπτα. Όχι απαραίτητα. Γιατί, δεν ξέρω γιατί θα μου πει. Πώς το βγαίνει δυνατό χώρο και στη δύο υποσύνολα το
αυτό το, το S. Πρέπει να δώσετε ένα αντιπαράδειγμα. Αυτό το αγγίλι S. Είναι ο υπόχωρος που παράγεται. Το έχουμε δει. Είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών του συνόλου S. Όχι, δεν είναι. Ισούται με το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών του συνόλου TAF. Αντιπαράδειγμα μπορώ να βρω ένα. Για πες. Ωραία, αν πάρω ένα. Α πούμε, αν πάρω τον R3. Ωραία. Όχι, α πάρω τον R4 μεγαλύτερο. Αυτό πάει να πει τότε. Όχι, το ερώτημα το κατάλαβα. Βάσει, α πούμε. Ποιο? Α πούμε για τον R4 που λέει ο Γιώργο. Α πάρουμε το S που είναι ο γραφικό συνδυασμό των βάσεων, των απλών, των ορθογραφικών. Τα ε1, ε2, ε3, ε4. Και το TAF είναι κάποιο άλλο διάνυσμα. Δεν είναι η ίδια όμω ίσα. Αυτά. Όχι, μπορεί να είναι δηλαδή ας πούμε διαστάσεις που μπορεί να έχεις τον R4, να έχεις δύο υποσύνολα, ένα S και ένα T, όπου οι διαστάσεις τους είναι 3 το καθένα, αλλά μην τα ίδια. Πώς να δούμε για τα λεπτά, το παιδί είχαμε είναι σωστό ή λάθος. Εμείς είπαμε λάθος, ενώ το λάθος είναι δεν ήταν από λάθος. Είναι όντως λάθος τελικά, είναι λάθος αυτό, είμαστε λάθος εμείς. Δεν ισχύει αυτό. Τον R2, R3 ποιο λέγεται. Τώρα 4. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το 1, 2, 3, 4 είναι ο R2. Αυτό γιατί. Το ποιο το. Το σύνολο των γραμμικών, ο υπόχωρος που παράγεται, το σύνολο των γραμμικών συνδυασμού του 1, 2, 3, 4 είναι ο R2. Γιατί αυτό. Διότι είναι δύο διανύσματα γραμμικά εξάρτητα και το σύνολό του ισούται με το. Άρα είναι βάση. Επειδή η διάσταση είναι 2, άρα παράγεται όλος ο χώρος. Άρα πράγματι. Αυτό, 1, 0, 0, 1. Όπου και αυτό είναι βάση. Ναι. Είναι αντετράγωνο. Είναι. Είναι ίσα. Αυτό σαν σύνολα τα μέσα δεν είναι. Αυτό, δηλαδή. Το πιάσαμε. Καλά, έτσι. Πώς θα το γράφετε. Έτσι. Θα παίρνω με τον R4, ας πούμε, όπως είπε ο Γιώργος, θα κάνω όμως με το 1-0-0-0-0-0-0 και κάποια άλλα αντίθετα. Εντάξει, με τον R4, όποιο χώρο υπάρχει. Το τρίτο ερώτημα, έχουμε δύο πίνακες α και β, τετραγωνική αντιστρέψιμη με στοιχεία από, καλά, από ένα σύνολο συντελεστών, από το R. Το F κεφαλαίο είναι εδώ. Το F παίζει ρόλο στο συγκεκριμένο ή όχι. Δεν παίζει. Το F είναι μια γενική έκταση, μπορεί να είναι και μηγαδική. Ωραία. Μπορεί να είναι και ρητή σκέτο. Μπορεί από οποιοδήποτε σύνολο. Από οποιοδήποτε σύνολο που κάνουμε πρόσθεση αφαίρεση με ονομασιασμό διαίρεση, είναι όπως λέμε field, όπως λέμε σώμα. Σώμα. Σαν τους πραγματικούς αριθμούς. Αυτό που λέγατε πριν. Λοιπόν, πάρετε δύο πίνακες α και β αντιστρέψιμη με στοιχεία από το R. Τότε το γινόμενο α επί β ανάστροφος είναι ένας αντιστρέψιμος πίνακας. Α, β ανάστροφος όλο ή το β ανάστροφος. Το β. Κάτι φιλόσοφο. Εντάξει, ξέρω εγώ επειδή. Όχι. Το β. Να ήρθουν ακρίβεια σε κάποια θέματα. Μήπως. Λοιπόν, να το, να το διατυπώσω. Αυτό ισχύει. Περίμενε λίγο, ρε αγόρι μου, γιατί σε προπέτυχε. Έτσι γνώμη. Τι θα έλεγες, Σαντών, πώς θα το απαντούσες. Πώς? Να είναι τετραγωνική από το R. Η υπόθεση είναι ότι και ο α και ο β είναι αντιστρέψιμοι πίνακες. Γιατί ο α επί β ανάστροφος είναι αντιστρέψιμοι. Αντιστρέψιμος κιόλας. Εγώ θα... Το γινόμενο α επί β. Εγώ θα σας δώσω μια απάντηση και εσείς θα δείτε άλλες δύο απαντήσεις.
απάντηση. Γιατί... Η ορίζουσα του ΑΒ, επειδή είναι τετραγωνική μη επινίκη εδώ, θα είναι ορίζουσα του Α. Γιατί η ορίζουσα του αναστρόφου, Β ανάστροφου, έχουμε πει ότι η ορίζουσα του αναστρόφου, έχουμε αποδείξει εμείς ούτε με την ορίζουσα του τρίτου του πίνακα, θα είναι ορίζουσα του Α και η ορίζουσα του Β. Αυτό είναι διάφορο του μηδενός. Αυτό είναι διάφορο του μηδενός. Γιατί οι πίνακες άλλο και δεν αντιστρέψουν. Γιατί αντιστρέψουν. Α, το ξέρω, το λέει, το λέει, το λέει. Ναι, είναι και ο Α και ο Β είναι από υπόθεση τετραγωνική και αντιστρέψουν. Τότε το γινόμενο είναι διάφορο του μηδενός και έχουμε πει ότι αν γνωρίζω είναι διάφορο του μηδενός, τότε ο πίνακας είναι αντιστρέψουν. Αν σας ζητάγαμε να αποδείξετε αν γνωρίζω είναι διάφορο του μηδενός, γιατί είναι αντιστρέψουν στο πρόβλημα. Γιατί θέλω ότι αυτό που λέγαμε πριν με το rank. Ότι αν επιθεί το rank κάτω, δεν σου δίνει το rank. Ισομετωνεί ολόκληρο. Άρα είναι αυτό. Το άμα μα λέγατε. Επειδή το rank των στυλών είναι γύρω το rank των γραμμών πάντα. Εδώ στο γινόμενο τι γίνεται. Αν μα λέγατε ότι το dead είναι διάφορο το μηδενό, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει μια. Δεν θα υπάρχει μηδενική γραμμή. Αυτό ισχύει, αλλά το αντίστροφο, αν δεν υπάρχει μηδενική γραμμή, δεν σημαίνει ότι το τέτοιο διάφορο είναι μηδενό. Είναι λίγο ευαίσθητο. Τι απάντηση να δίνω. Σε δύναμη για ποιο πράγμα, για αυτό το συγκεκριμένο ή για τα πιο άλλα. Γι' αυτό έτσι. Θέλω να πω άλλη μια απάντηση ανεξάρτητα από όριου. Το ΑΒ δεν θα αντιστρέψουν. Το Α μόνο του και το Β μόνο του είναι αντιστρέψουν. Γιατί το Α επί Β ανάστοιχο, γιατί είναι αντιστρέψουν. Το Β θα είναι πίσω όμως αντιστρέψουν, λογικά. Γιατί. Άμα υποθέσουμε ότι υπάρχει αντίστροφος, ξέρουμε από τον κανόνα ότι ο αντίστροφος του ΑΒ είναι ο Β αντίστροφος Α. Ωραία. Μετά πρέπει να εξετάσουμε ότι άμα τους παραπλασιάσουμε και από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά, τον αντίστροφο με τον κανονικό πίνακα, θα μας δώσει ένα πίνακα για τον ανοίγμα. Ωραία, μπράβο. Αυτό είναι μια άλλη απάντηση. Άλλη απάντηση. Με τις απλές γνώσεις. Να αποδειχθεί ότι υπάρχει ο αντίστροφος του ΑΒ ανάστροφος και μάλιστα ΑΒ ανάστροφος αντίστροφος ότι εγώ ξέρω ποιος είναι ο αντίστροφος που είναι αυτός, πώς το αποδεικνύει κανείς, παίρνοντας αυτόν τον πίνακα και πολλαπλασιάζοντας η αριστερά ή η δεξιά με αυτόν, να μας δώσει τον μονοδιαίο πίνακα, τον ορισμό. Ναι, αυτό είναι ο αντίστροφος του, άρα προφανώς είναι αντίστροφος. Αυτό λέει ο Άσο. Και αυτό είναι δεκτό. Αυτό όμως έχει το μειονέκτημα ότι ψηλιάζεσαι ποιος είναι ο αντίστροφος. Άλλη προσέγγιση είναι η εξής, ότι ο πίνακας α είναι πίνακας μιας γραμμικής αποκόλλησης ισομορφισμού, αφού είναι αντιστρέψιμος. Και αυτό είναι πίνακας ισομορφισμού, από μόνος του. Αφού ο β είναι αντιστρέψιμος από μόνος του, το ράγκ του είναι νη και ο β ανάστοχος. Επομένως, αν πάρουμε τη σύνθεση δύο ισομορφισμού, θα είναι ισομορφισμός. Όχι, σωρά, αυτό είναι. It was on the tip of my tongue. Πάμε παρακαλώ.
Κάτσε, ρε, δεν τελειώσαμε. Τι ώρα είναι. Όχι, εγώ σκέφτηκα γιατί. Θέλετε να φύγετε. Όχι, όχι. Άμα είσαστε κουρασμένοι. Λοιπόν, κάτσε. Δεύτερο. Εξετάστε για να ακόλουθες προτάσεις είναι αληθείς. Συγκεκριμένα κάποιες από αυτές είναι τα ίδια πράγματα. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών είναι διανυσματικός χώρος επί των μηγατικών αριθμών σε. Αν ικανοποιούνται τα αξιώματα, θυμόσαστε των μηγατικών... Οι συντελεστές είναι μηγαδικοί και το υποκείμενο σύνολο, το σύνολο, ο χώρος, είναι η πραγματική. Το μηδέν περιέχεται, σίγουρα. Μήπως, επειδή όλοι μηγαδικοί της μορφής α και τα γιώτ, που α είναι πραγματικός... Θυμάται κανείς τον ορισμό του διανυσματικού χώρου. Ναι, ο διανυσματικός χώρος δεν είναι ένα σύνολο που περιέχει κάποια στοιχεία και πρέπει να πληρούν 10 ιδιότητες. Ναι, έχει όμως και τι άλλο. Έχει και δύο πράξεις. Ναι, πρόσθεση και το η πρόσθεση τι είδους, είναι εσωτερική πράξη. Αν το άστα συμβίτα ανήκει στο σύνολο και το άλλο συμβίτα ανήκει. Εντάξει, όλα αυτά. Εδώ έχουν τους πραγματικούς αριθμούς. Άμα όλα τα προσθέτουμε, εντάξει, μια χαρά. Η άλλη ιδιότητα είναι μια εξωτερική πράξη, είναι πολλαπλασιασμός ενός συντελεστή επί ένα διάνυσμα και να μας κάνει διάνυσμα. Εντάξει, πάλι θα... Εδώ τα διανύσματα είναι οι πραγματικοί αριθμοί. Ωραία. Και οι συντελεστές είναι οι μηγαδικοί. Ναι. Αν είναι αλήθεια, θα έπρεπε να πολλαπλασιάσει έναν μηγαδικό, οποιονδήποτε μηγαδικό, με έναν οποιονδήποτε πραγματικό ένα διάνυσμα να μας δώσει πραγματικό. Θέλουμε δηλαδή ένα λάμδα ανήκει σε... Λάμδα ανήκει στους μηγαδικούς. Δεν είναι. Δεν είναι. Το σε δηλαδή είναι διανυσματικός χώρος των πραγματικών. Επειδή αν προσθέσεις μηγαδικό, μηγαδικό μπορεί να το σε είναι και μάλιστα διάστασης 2. Ισόμορφος με τον Άρτε Δράγο. Και μια βάση του είναι το 1 και το Ι, για παράδειγμα. Κάθε μηγαδικός αριθμός γράφεται α επί 1 συν β επί ι. Είναι και γραμμικά ανεξάρτητα το 1 και το ι, γιατί λάμδα επί 1 συν μη επί ι ίσουμε το 0, λάμδα ίσουμε το 0 και το γνωρίζετε. Ναι. Ενώ το αντίστοιχο δεν είναι. Δεν μου λέτε οι ακέραιοι με συντελεστές πραγματικούς είναι διανυσματικούς χώρους. Με συντελεστές πραγματικούς. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Νομίζω ναι, το έχουμε συζητήσει. Το δεν είναι. Γιατί. Γιατί. Νομίζω ότι... δηλαδή, γιατί αν κάνεις, ας πούμε, μείον ένα επί ρίζα 2, θα βγει μείον ρίζα 2. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ακέραιο. Δεν είναι πάντα διάρκεια. Οπότε, βασικά, αν το σκεφτόμασταν αυτό, θα πάω στο επιχείρημα. Λοιπόν, εδώ το Β λέει, έχουμε V, W και U, διανυσματικοί χώροι, με περασμένης διάστασης. Αυτή είναι μια γραμμική απεικόνηση, μια άλλη. Υποθέτουμε ότι η F δεν είναι επί. Τότε αν ισχύει ότι ο διάσταση. Τι. Η F από το V στο W. Η G από το W στο U. Επομένως γίνεται η σύνθεση. Ποια σύνθεση. Γίνεται... Αν δεν είναι επί συνάρτηση δεν ισχύει. Γιατί αν ήταν επί συνάρτηση θα πήγαινε η GOF θα πήγαινε από το V στο... από το U στο V απευθείας. Άρα θα ισχύει. Θα ισχύει. Τώρα όμως που δεν είναι επίδεσμο θα πήγαινε αυτό το ίδιο στο ΒΕ, άρα η διάσταση του πυρήνα. Πρέπει να φτιάξει ένα αντιπαράδειγμα όμως. Πώς ξέρουμε καταρχάς ότι το μηδέν ανήκει στην κόφη, πώς ξέρουμε ότι η κόφη δηλαδή έχει πυρήνα καταρχάς. Οποιαδήποτε σύνθεση γραμμικών απεικονίσεων είναι πάλι γραμμική απεικόνιση. Και ένα από τα πρώτα. Γραμμικές δεν είναι όμως αυτό. Γιατί δεν είναι. Γραμμικές απεικονίσεις. Να βρούμε το παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, θα το ψάξει να το βρείτε. Δεν είναι δύσκολο. Το γάμα τι λέει, έχουμε δύο διανυσματικούς χώρους επί των πραγματικών φανταστείτε. Θεωρούμε μια γραμμική απεικόνιση ότι υπάρχουν βάσεις. Α,
Με R διάφορο που έρθει. Αυτό, αυτό τι λέτε. Να κάνω μια ερώτηση για ομίδα. Πώς ο τύπος λέει ότι απλά Dean Vason, Dean W και Dean U. Πώς αυτό που σου έρθει να πει. Dean W. Ο Dean W, ναι. Κάποιον υπόχωρο του W, δηλαδή. Τι πώς αυτό θέλω να πει. Εάν μπορείς να είναι δηλαδή. Αυτός ο πυρήνας, εάν είναι ο πυρήνας κάποια σύνθεσης. Αν δεν είναι, πρέπει να φτιάξει έναν αντίπαραδειγμα. Σκέψου το καλύτερα. Για να πάμε εδώ, σε 30 δευτερόλεπτα. Διαβάσω. Το γάμα, τι λέω. Θυμόσαστε αυτά που είπαμε στην την πρώτη ώρα. Τι είπαμε, τι λες. Είναι η ίδια γραμμική απεικόνηση F από το V στον W μεταξύ δύο χώρων, η ίδια. Και εδώ αλλάζουμε βάση, α, β τόνος. Τι μας λέει ότι ο πίνακας ετούτος, τι rank έχει. Εδώ πάνω, πάνω αριστερά είναι ο μοναδιαίος πίνακας R επί R. Τι rank. Ετούτος ο πίνακας έχει rank R τόνος. Γενικά, όταν πρόκειται για τον πίνακα της ίδιας γραμμικής απεικόνησης, ό,τι βάσεις και να αλλάξουμε, αλλάζει ο πίνακας, γίνεται άλλα δάμα που δεν καταλάβω, αλλά το rank είναι το ίδιο. Γιατί είναι το rank το ίδιο, διότι πρόκειται για, την, για το image της γραμμικής απεικόνησης. Ούτε όλοι το rank πάντα με το πόσο διάσταση έχει το image. Είπαμε ότι αλλάζουμε τους άξονες. Ότι αλλάζουμε τους άξονες δεν σημαίνει ότι μπορεί να. Άρα είναι το ίδιο rank. Άρα αποκλείεται. Δεν υπάρχουν τέτοιες βάσεις. Γιατί οποιαδήποτε ζευγάρι βάσεων μας δώσουν κατέρι, το R θα πρέπει να ισούται με το R τόνο. Το εξηγήσαμε την προηγούμενη ώρα. Σας βλέπω να διστάζετε και δεν μπορείτε. Διστάζετε. Εγώ μπερδεύω λίγο ότι είναι πίνακας και λέει και ότι R. Εντάξει, είναι ένας τρόπος για να βάλουμε. Σαν μπλοκ, ας πούμε. Σαν μπλοκ. Για να πούμε αυτό. Αντί να γράψουμε ένα ναι, και, ναι. Και τα λοιπά, φτάνει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο. Λοιπόν, το δέλτα είναι τι είναι ένα προς ένα και επί στην πραγματικότητα. Έχουμε F από τον W, μια γραμμική απεικόνηση και η διάσταση του πρώτου χώρου είναι μικρότερη από τη διάσταση του W. Τότε ισχύει ότι F είναι ένα προς ένα, αν και μόνον αν η F είναι επί. Η απεικόνηση δεν μας εξασφαλίζει ότι είναι ένα προς ένα και πει όχι. Η διάσταση, πάρτε μια γραμμική απεικόνηση από το R τετράγωνο στο R τρίτης. Μπορεί να έχουμε επί γραμμική απεικόνηση καταρχήν. Όχι. Γιατί. Για να τι λες. Δεν θα είναι συνάρτηση, πως πω. Γιατί υπάρχουν. Και η βαρύτητα των άρθρων που τετράγουν στην άρθρο είναι κλειστή, υπάρχουν κάποια στιγμή τα οποία αναγκαστικά θα γίνουν σε. Αυτά που θα αποτελούνται από τρία στοιχεία, θα γίνουν σε δύο πράγματα. Ναι, αλλά πρέπει να το πούμε αυστηρά. Εσύ πω και τι είναι. Θα πάρουμε μια συνάρτηση, ας πούμε. Από το R τετράγωνο στο R3 γραμμική. Όταν λέμε μια συνάρτηση. Επειδή λέει νομίζω ότι θα είναι μικρότερο ίσω Dean W, ίσω μα εξασφαλίζει ότι δεν είναι και ένα προς ένα. Γιατί πολλά στοιχεία μπορεί να έχουν την ίδια εικόνα ή να πηγαίνουν στο 0, αν έχει πυρήνα. Περίμενε. Το τελείωσα. Έχουμε μια γραμμική απεικόνηση F από το R τετράγωνο. Όταν θέλετε να σκεφτείτε για κάτι, καλό είναι να πάτε το συγκεκριμένο. Μετά να το μοντήσω. Ναι. Για λέγε. Αν πάρουμε εκείνη την ισότητα των Dean του R τετράγωνο, ίσον Dean F. Λοιπόν, ισχύει ότι η διάσταση του πρώτου χώρου,
ακούσουμε με τη διάσταση του πυρήνα, που δεν ξέραμε πώς είναι, είναι τη διάσταση της εικόνας. Το ίμας, η εικόνα, βρίσκεται μέσα στον αρτετράγωνο, είναι υπόχωρος του αρτετράγωνο. Αυτό γίνεται. Άρα, για να είναι επί, θα πρέπει αυτό να είναι τρία. Είναι τρία. Είναι ένας υπόχωρος του αρτρία. Εντάξει. Άρα, αναρωτιόμαστε, μπορεί να είναι τρία. Αν είναι τρία, είναι τρία δύο, εδώ και... είναι δύο από χέρι, έτσι και εντάξει. Δύο, εδώ η διάσταση... Το κέφι που δεν γίνεται. Η διάσταση είναι ο αριθμός διαγνισμάτων σε μια βάση. Δεν υπάρχει πλην τόσο. Άρα δεν γίνεται να είναι επί. Αυτό να το θυμόσαστε, ένας χώρος με μικρότερες διάστασεις, όταν πηγαίνει με γραμμικό τρόπο σε ένα χώρο μεγαλύτερης διάστασης, αποκλείεται να είναι επί. Η απόδειξη είναι αυτή η αυστηρή. Άρα δεν μπορεί να είναι επί. Ένα προς ένα μπορεί να είναι. Αν το dim του κέρφου, αν το... Να είναι μηδέν αυτό. Και επομένως μπορεί. Να, μια ένα προς ένα συνάρτηση είναι το χ, ψ, να πηγαίνει στο χ, ψ, μηδέν. Δηλαδή, ουσιαστικά, πώς εισάγουμε το επίπεδο στον χώρο. Το επίπεδο, γενικά, το σαν βάζουμε στον άξονα τον Z, μηδέν. Το βάζουμε... Αυτή είναι η γεωμετρική. Με την έννοια του ότι αν έβαζα αντί για μηδέν κάτι άλλο, θα ήταν γραμμικά εξαρτημένα αυτά τα δύο, άρα θα προέκυπτε... Εντάξει, πάντως είναι ένα προς ένα και γραμμική. Οπότε, το ερώτημα τι λέει. Έχουμε μια γραμμική, ένα προς ένα, απεικόνηση, συνάρτηση από το ένα χώρο R τετράγωνο σε ένα χώρο μεγαλύτερης διάστασης. Τότε ισχύει F είναι ένα προς ένα, και μόνο F είναι επί. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί βρήκαμε μία που είναι που δεν είναι επί, αλλά είναι ένα προς ένα. Εντάξει. Λοιπόν, θα λύσετε τα επόμενα ερωτήματα. Τα επόμενα ερωτήματα είναι ένα γραμμικό σύστημα. Να βρεθεί το σύνολο λύσεων, μια βάση του συνόλου λύσεων και ένας υπόχωρος που το ευθύ άθροισμα είναι όλος ο R3. Το ευθύ άθροισμα, τι είναι? Το έχουμε πει. Είναι ένας άλλος υπόχωρος που η τομή τους είναι 0 και μας κάνει όλο το χώρο. Λοιπόν, κοιτάξτε τα για να τα λύσουμε. Το τέταρτο θέμα και τελευταίο ήταν μια βάση του R3, μια γραμμική απεικόνηση, να βρεθεί ο πίνακας, να αποδειχθεί ότι ο πυρήνας έχει διάσταση 1, έστω ότι ο πυρήνας είναι αυτός, να βρεθούν διατεταγμένες βάσεις, κλασικά πράγματα που πρέπει να είστε προσεκτικοί και να τα λύσετε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα εύκολα.